Χθες έγινε νεκροδομή. Οι ιατροδικαστές δήλωσαν ότι πισόπλατος πυροβολισμός. Αντέδρασαν οι συγγενείς. Πού βρίσκεται η έρευνα που διατάξει ο αρχηγός? Ναι, είναι σε εξέλιξη η έρευνα αυτή. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Γνωρίζουμε τα παράπονα των συγγενών και του αδερφού του συγκεκριμένου προσώπου. Από την πρώτη στιγμή είχα δοθεί οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας. Όπως έχω πει, βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες και όλες οι πτυχές της υπόθεσης αυτής από την πρώτη στιγμή μέχρι και το τελευταίο σημείο που είχαν καταλήξει, είχαν συλληφθεί τα άλλα δύο πρόσωπα. Οπότε το σημαντικό είναι ότι και ο στόχος μας είναι το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις και η έρευνα, έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε περισσότερα. Σύμφωνα με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, γνωρίζουμε ότι ο 30χρονος ήταν μέσα ή έξω από το αυτοκίνητο? Είναι προσπαθούσε να φύγει ή ήταν στη σκηνή? Ναι, είναι στοιχεία, είναι σημαντικά στοιχεία. Είναι το αντικείμενο της έρευνας αυτό που έχετε πει και άλλα ευρήματα, πληροφορίες τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν και διερευνώνται σε αυτό το στάδιο. Οπότε είναι καλύτερα να, έτσι ώστε να μην κάνουμε οποιασδήποτε δηλώσεις για να φαίνεται ότι κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Είναι έρευνα η οποία διεξάγεται από συγκεκριμένο αξιωματικό. Οπότε θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί, να προχωρήσει και να πω και κάτι διαδικαστικό. Όταν προχωρήσει η έρευνα αυτή και ολοκληρωθεί σε έναν βαθμό, θα διαβαστεί στο νομική υπηρεσία, ως αρμόδια υπηρεσία, για να μελετήσει το περιστατικό, τις συνθήκες και το πόρισμα της αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά, υπάρχει και μια δεύτερη έρευνα, σε ό,τι αφορά τις διαρρήξεις. Ναι, είναι δύο ξεχωριστές υποθέσεις, συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή η υπόθεση ήδη προχωρεί. Τελούν υποκράτηση τα δύο άτομα με το διάταγμα 8ήμερης προσωποκράτησης που έχει εκδοθεί από το δικαστήριο στη Λευκοσία και θα προχωρήσουν έρευνες όσον αφορά τη διάρρηξη που είχαν κλαπεί, όπως είναι γνωστό, ηλεκτρικά είδη μεγάλης αξίας. Υπάρχουν στοιχεία εναντίον τους, θα κατηγορηθούν? Αναμένεται, έχοντας υπόψη κάποια στοιχεία, ολοκληρώνοντας τον ακριτικό έργο, αφού αποφασιστεί τι ακριβώς υπάρχει μαρτυρία, να κατηγορηθούν τα πρόσωπα αυτά. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πληροφορίες για δύο βίντεο που έχετε στην κατοχή σας κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, που ίσως δείχνει τα όσα έγιναν. Υπάρχει αυτό, υπάρχουν αυτά τα βίντεο? Κατέχομαι οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες αυτά διερευνούνται στο πλαίσιο της έρευνας. Είναι λογικό και σεβαστό νομίζω να μην εισαρθούμε σε λεπτομέρειες. Εμείς θα διερευνήσουμε όλα αυτά που υπάρχουν.